σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Πολύ καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφρέας. Έκτη αγωνιστική από τον έκτο όμιλο Development 1. Τα κόκκινα τρενταφυλάκια φιλοξενούν τον κολοσσό Dunkin' Donuts. Στον αφήσα τα κόκκινα τρενταφυλάκια, τελευταία αγωνιστική κοιτήθηκαν στα σημεία από τον Ντομινέντος. Από την άλλη, ο κολοσσός στο 1-2, τελευταία αγωνιστική νίκησε την ίδια ομάδα με 49-55. Πάμε λίγο να δούμε αποστολές στο αυτοκίνημα. 7 για τη μία, 7 για την άλλη. Κούις, Τούζας, Διαμαντόπουλος, Νεοφώτιστος, Λαμπρόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Γιάννης και ο Ζούδης για τους γηπεδούχους. Από την άλλη, Μπατσίκας, Ρούσης, Βασιλιάδης, Χαροκόπος, Παναγιώτου, Αγγελόπουλος και Μητυριάδης. Α, παραπάνω ξέρω. Προς τον Άρη τον Ρούση πριν ότι τους περισσότερους δεν τους έχω ξαναδεί, αλλά τώρα που βλέπω το όνομα δεν είναι γνώριμα. Πρώτη επίθεση με τον Σωτηριάδη να παίρνει χαμηλά, να σηκώνεται για 2 και να ανοίγει το σκορ. Ο Κολοσσός από τις παλιές ομάδες προσωπικά που είχε λείψει, είχα πολύ καιρό να τους πετύχω το summer, κάτι τέτοιο. Τα κόκκινα τρενταφυλάκια ολοκένουρια ολοκένουρια ομάδα στην διοργάνωση με πολύ ωραίο όνομα και πολύ ωραίες καινούργιες εμφανίσεις. Αυτό το βουτεράκι από τον Παναγιώτου, να δούμε τον Τούζα να παταγκάζει, να πάει από τα δεξιά και να δέχεται stop. Πάσα έξω. Δύσκολο το fadeaway, ας το πω, να είναι στο Τυριάδη. Ναι, ευκαιρία, καλάθι, ξανά για τον Κολοσσό. Μηδέν τέσσερα, χωρίς πόντο στο πρώτο λεπτό του αγώνα, τα κόκκινα τρενταφυλάκια. Τυριάδης. Γυρνά, την επίσης προς τον Άρη. Με φάουλ. Και οι βολές. Το 3 είναι το 9. Με τον Άρη το Ρούσι. Τους μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης πριν το μάτς. Μέσα η πρώτη. Σε δεύτερη rebound, αμυντικό από τα τρενταφυλάκια. Διαμαντόπουλος για 3, δεν ανέγει το σκορ. Θα δούμε τι γίνεται με τις ενδύπτυξες του αγώνα, να έχουν κάνει δύο σωστά. 0-5 το σκορ. Βλέπουμε στο κομπλέ, Ρούσης, Ελληνική αφιντάση, καλό ξεκίνημα από τον Άρη. 0-7. Ζούζας, θα έπρεπε στο καλάθι. Λύστηκε, έχουμε επιθετικό φάουλ, κατοχή περνά στον Κολοσσό. Κυρία Γιάννη, στο τρίποντο για τον Παύλο τον Παναγιώτη, το καλό σερί του Κολοσσού συνεχίζεται. 0-9 παρακαλώ. Μέσα και η βολή. 0-10, time out. Για 2,5 λεπτά χωρίς καλάθι τα κόκκινα τρενταφυλάκια, 0-10 το σκορ. Παναγιώτου πίεσε. Ευχαριστώ παραμένει για τους ερυθρόλευκους. Αναφορά μου τον Νεοφώτιστο. Ο
Κίζας τα δεξιά θα αστοχίσει με την ευκαιρία βολές για τον ψηλό στην αμέτρη νοτήρας ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος. Πάει το ρόδι μετά από 3 λεπτά. Σε και δεύτερη 2-2. Γεια του. Καλή πίεση ψηλά από τα κόκκινα δερδαφυλάκια. Πάσα χαμηλά. Ο Σοφλός δεύτερη ευκαιρία, ούτε με την δεύτερη. Βάζει γρήγορα ο Φώτης. Ο Μαντόπουλος έβαλε φρένο. Κούζας από τα αριστερά βρήκε χώρο και τελειώνει την πάση. Με το αριστερό του χέρι. 4-10. Μέσα χαμηλά. Ρούσης κλείστηκε, το χάσε. Κυριτοποιεί κάποιος τον νεοφώτης, το εκείνος παίζει με τον ψηλό. Κουις για τρεις ο Διαμαντόπουλος, το σίδερο rebound αμυντικό από τον Βασιλιάδη. Στην πρώτη ευκαιρία θα ρίξουμε και μια ματιά λίγο στον Όμπυλο πως έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής. Παναφορά, Βασιλιάδης γυρνά, το χάνει. Κούζας πάλι από τα δεξιά, άσπρος αυτή τη φορά. Με φάουλ. Έξα ο έτερος Λαδόμενος, έξα ο Κούζας. Βασιλιάδης. Πάση χαμηλά. Δύο βολές για τον Σωτηριάδη. Μέσα έτσι. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Κολοσσό. Ο Ρούσο, Τηγάδης και ο Παναγιώτης σκόρερ. Τον άλλο ο Ντούζας και ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τράει πολλές για τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλο. Λέω για τον Γιάννη. Θα δούμε λίγο τον όμιλο που λέγαμε προηγουμένως. Λίγο πριν εδώ πάλι στη Ζωφριά οι House of Buckets πήραν την παρθενική τους νίκη για εφετός. Πέναντι στους Dominators και έκαναν το 1-4. Έριξαν στο 2-3 τους Dominators. Μέσα και η δεύτερη από τον Γιάννη. Και έριξαμε τώρα λίγο μια ματιά. Ρούσης πιέστηκε στο κέντρο. Παναγιώτου, λόμπαρε προς τον Αζωτέλη, καλά από τον Διαμαντόπουλο, πάλι βγαίνει εκτός. Στην κορυφή του Βαλίας, που είναι στο 5-0, Παλόμαχο από κάτω στο 4-1, Δουαδίζελ στο 3-1 μαζί με την Old Firm. Dominators πάνω στο 2-3. Κόκκινα δεδαφυλάκια σήμα 4, Κολοσσός στο 1-2. Green Rose στην τελευταία θέση και στην πρώτη τελευταία η House of Buckets με 1-4 πλέον. Τελευταία αγωνιστική, πολύ δραματική ήττα για τα κόκκινα 30 φυλάκια.
Να δούμε λίγο μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες πώς έχουν πάει στο ξεκίνημα της σεζόν. Κολοσσός έχει παίξει δύο παιχνίδια, το ένα το έχασε βράδυ σε 3-3, λέμε στο 1-2. Ήταν απέναντι σε Παλώμα από τις Κουβαλίες, νίκη απέναντι στους Dominators. Επόμενο μάτς για εκείνους, τελείωσε και ο Ροψηλός. Δεν έκανε καλή πάσα, rebound του Ζούρι. Επόμενο μάτς με House of Buckets, 17 του μήνα. Και στις 7-10 ξαναβολής αγωνιστήκε με το Green Rose. Βασιλιάδης το χάσε, Βασιλιάδης από κοντά. Θα τελειώσει τη φάση. Οπα. Καλά με τον Βασιλιάδη, έπεσα λίγο άτσαλα με την Μέση. Από την άλλη τα κόκκινα 30 φλάκια, για να δούμε λίγο. Ο Γκούζας δηλαδή είναι high scorer μέχρι στιγμής. Μία νίκη έχουν απέναντι στους Dua Diesels με 53-52 στο Μπασκετάκι Arena. Ήτες απέναντι σε All-Term Paloma Fox Κουβαλίες και τους Dominators με πολύ πολύ δραματικό τρόπο εμπομαστική στην αρχή. Στο μάτς με τους Diesels μα βέβαια πως ήταν καλό παιχνίδι. Ο Diesels είναι 26, πόντες είναι 10.000 ο Λαμπρόπουλος. Καλό μάτς από τον Κωνσταντινό. Κουις, Διαμαντόπουλος. Στα δικά μας εδώ 5 φάουλ από την μία, 4 από την άλλη, 5-14 το σκορ. Διαμαντόπουλος μαζί με το σίδερο. Πάλι ψηλά. Βολές και τον Λαμπρόπουλο. Και ο Λαμπρόπουλο του Παναγιώτου πέταψε τα 14. Μέσα η πρώτη. Δεν κυκλοφορία της μπάλας ο Διαμαντόπουλος, μαδεύει για 3 και ανταβάζει τριπουδάκι από τον Φώτη. 8-15 διαφορά πλέον στους 7. Σωτηριάδης, Βασιλιάδης, θα περάσει από τα αριστερά, ο Κούλης τον πιέζει, ωραία σπιν μου, το καλάθι θα έρθει. Τέταρτος πόντος στο μάτς. Δύσκολο το drive, βαστοχό από τον ψηλό. Για του. Σωτηριάδης, φλοτεράκι από τον κεντρικό διάδρομο. Λοιπόν από τον Κούι, κατεβάζει ο Διαμαντόπουλος. Το 17 το σκορ, ένα δίλεπτο στον φωτεινό πίνακα της Ζωφριάς. Παναγιώτη θα επαναφέρει. Πιέση ψηλά, Παναγιώτου. Δώσε λίγο χώρο και ο Μπατσίκας. Πάσα στη weak side, σουτ για 2 με μεγάλη καμπύλη, αλλά άστοχο. Ζούρης, πιέσε τον Σωτηριάδη. Καλή κυκλοφορία, Κούις, είναι άστοχος. Παίρνουμε σειρά σειρά στο τελευταία 100 δεύτερα του πρώτου δεκαλέπτου. Να βάλω το
περάσουμε μπατσίκα ανάποδο λέει από το 19. Αμπρόπουλος στον έτερο για 3, άστοχο το σουτ, μάζεψε ο Μπατσίκας. Βασιλιάδης τώρα. Λάθη και πάλι τον Βασιλιάδη. Ζουζας. Το Μπέκι μέσα και πάλι από τον Βασιλιάδη έχει πάρει φωτιά. 8-24. Ζούζας από τα δεξιά, 10-24, 3, 2, 1, αυτό θα είναι και το σκορ, 14, τώρα δεν μετράει, θα δούμε κολοσσό. Δεύτερο δεκάλεπτο μάλλον εδώ στην Ζωφρία, 10-24, πολύ καλό ξεκίνημα από τον κολοσσό Duncan Donuts. Οπότε πείτε εσύ είναι κατά κόκκινα τηλεφράκια. Λαμπρόπουλος, περάστε στον Ζούρι σου για 2 από τον ψηλό στο στόχο, ανοίγει το σκορ. Τσατσίκας. Καλό φινάλε από τον Βασιλιάδη, ο οποίος συνέβαλε κατά πολύ στο σκορ, το οποίο βλέπετε. Φαίνεται μάλλον στον φωτεινό πίνακα της Ζωφρίας τώρα, ας το πούμε σουτ. Με τον Χαροκόπο. Αμπρόπουλος, αυτή στον Λούζα. Τώρα από την περιφέρεια στο σίδερο. Μάχεση για τα rebound, Χαροκόπος μαζεύει. Βασιλιάδης και τεβάζει. Βασιλιάδης, εδώ σε κόψε. Καλή προσποίηση, Βασιλιάδης για 2 και αυτό. Ασταμάτητος ο Βασιλιάδης, πόντι πόντι στην δεύτερη περίοδο. Πρώτο δεκάλεπτο να δούμε λίγο ποιος τράβηξε το κουμπί για τις δύο ομάδες, δύο βολές. Από τη μία 4 πόντους ο Κώστας ο Ντούζας, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα και τις βολές. Από την άλλη 9 πόντους ο Νικόλας ο Βασιλιάδης. Βασιλιάδης, πήρε το πικ, σκόθηκε για 2, βρήκε το σίδερο. Rebound από τον Λαμπρόπουλο, κατεβάζει ο Ντούζας. Πάστε χαμηλά. Λαμπρόπουλος, μαδεύει για 2, βάζει και αυτό, λύση και πάλι από τον Λαμπρόπουλο. Έξι διδευμένου σκορ από τα κόκκινα τεταφυλάκια τα οποία κλέβουν και πάλι με τον Ντούζα, ο οποίος πάει προς το καλάθι και δίνει το φάουλ από τον Βασιλιάδη και θα εκτελέσει 2 βολές. Δεύτερη, 7-2 μέρους σερί.
από τα κόκκινα τριανταφυλάκια στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Κυριάδης, απαντά, λύσει και πάλι τον Κολοσσό. Σουτ, πάνω του Παροκόπου, ο οποίος ψάχνει κάποια μεγάλη πάσα, δεν βρήκε κάτι. Σωτηριάδης, σαν τρέιλερ με ταμπλό. Και να το σερίζει πάντως. Φώτης βγάζει έξω, Ντούζας, θα πάρει το πίκ από τον Ζούρι. Θα περάσει από τα αριστερά, φλωτεράκι, πάνω του κλείνει το μάτι, 19-30. Το σουτ μάλλον, Μαχτικάς πάλι στο δεξιό ριμπάουν και βγάλε έξω, Παροκόπος παίζει χαμηλά με τον ψηλό. Παντόπουλος, Ντούζας, εξωτοφή, είναι άστοχος. Λόμπουλος, Σωτηριάδης, βρήκε ρε τον Μπατσίκα, εκείνο στόχασε από κοντά. Πάνω του Κούζα. 4 λεπτά έχουν περάσει μέχρι την δεύτερη περίοδο. Τα κόκκινα τριανταφυλάκια θα πατούν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, το Αγγελόπουλου κατεβάζει ο Χαροκόπος 5.56 να πάμε στο ημίχρονο. Καλά φάλα από την πλευρά των γηπεδούχων. 3 από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρούσης είναι άσχος από την περιφέρεια. Φάλα θα βγει εκτός. Καλώς ήρθε να στους ερυθρόλευκους. Θεματόπουλος 20-30 σταθερά. Στρογγυλά διαφορά στους 10. Σταυρόπουλος παίζει με πλάτη, ψάχνει πάσα, κάνει την κατοχή, κλέβει ο Τυριάδης. Ωραία πάσα ο Τυριόπουλος, με ταμπλό το χάνει. Δεύτερο χέρι τον Μπατσίκα να μαζεύει ακόμα ένα τελικό rebound. Έχει δώσει πολλές τέτοιες λύσεις. Στο Τυριάδης για 3, τον άστρο το σουτ, ακόμα ένα τον Μπατσίκα. Τέσσερα δεύτερα, δεν έχει βρει μπάλα στο στεφάνι, ο χρόνος δεν έχει ενωθεί, επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μπατσίκας επαναφέρει, Χαροκόπος, άφησε ωραία σε Τυριάδης και επίδεση βγαίνει στην εκνοή, 20-32. Πολύ καλή επίδεση από τον Κολοσσό που πήγε σε χρόνο. Παντόπουλος, αν δεν για 3 έμεινε μόνος του, δεν τιμωρεί την άμυνα του Κολοσσού. Ρούσης σε ένα δύσκολο fade away. Πολύ τεχνική ποινή. Μια
για τον Ντούζα. Στο σίδερο τον Αγγελόπουλο επιθετικό μετεράκι από τις βολές μέσα και αυτό τον Παναγιωτού. Πασά χαμηλά, Άστος Λαμπρόπουλος, Παναγιώτη μαζεύει 23-4. Μετά από τον Μπατσίκα. Παντόπουλος για τρεις, η απάντηση από τον Λεφόρτη. Δηλαδή ο Σωτηριάδης, δεν θα έρθει η απάντηση, λοιπόν του Λαμπρόπουλου. Παντόπουλος ξαναπέρνει και πάλι για τρεις, είναι άστοχος, λοιπόν του Βασιλιάδη. Ο Μπατσίκας συγκρατεί τον Αλέξο. Βράζει και πάλι από τον Κολοσσό. Ντούζα, συμπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 3 λεπτό. 23-36, Κολοσσός διατηρεί σχετικά άνετα τα γωνία. Ο Ντούζα παλεύει και προσθέτει ακόμα 2 πόντους στο κασέ του. Συνδυάτης, έχουμε φάουλ. Καλό Παναγιώτη, τώρα θα το βασιλιάσει το βασκέ. Βασιλιάδης με φάουλ πάνω στο Ρουσί. Πάνω του Βασιλιάδη, Σωτηριάδης σηκώνεται για τρεις υποπίεση και το κλατσόνι 25-39. Κυμαντόπουλος. Βολές λύσεις από τον Βασιλιάδη και τον Σωτηριάδη στην δεύτερη περίοδο, βολές για τον Φωτή. Βολές. Ναι, πάλι τα μάνα στην προσπάθεια. Τέταρτο ομαδικό. Μέσα η Φωτή. Και δεύτερη, 27-39. Γιώτου, αξιγερά και τελείωσε τη φάση.
βγάλει και αυτός την διαφορά που έχει πίσω μέχρι ο Κολοσσός. Θεματόπουλος, Λαμπρόπουλος, ψάχνει πάσα, πιέζει ο Βασιλιάδης, βάλα στον Λαμπρόπουλο. Ζούρης. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Θα το δείτε να έχει τον Κολοσσό. Πολύ καλή άμυνα του Βασιλιάδη. Βασιλιάδης παίζει με πλάτη. Αστοχή, ριβάουντ του Παναγιώτου. Λαμπρόπουλος, παπά, την γραμμή αστοχή, την προσπάθεια του από μέσα από τα σύμβολα για τον Ζουρί. Στους 8-41 το σκορ. 12 βολές, 7-17 δίποντα, 2-12 τρίποντα η γειτονούχη. Αφερνάει 5-7 βολές, 15-14 δίποντα και 2-5 τρίποντα ο Κολοσσός. Περισσότερα εδώ για τους φιλοξενούς, 15-26, 3-9 assist. Από την 22η, 3-4 λάθη. Η διαφορά είναι η ευστοχή από μέση απόσταση. Τα σπάλα καλά από εκεί βρει ο Κολοσσός δηλαδή. Σωτηριάδης, σε ένα δύσκολο fadeaway. Ένα πραγματικό από τα τριανταφυλάκια. Έτσι και πάλι ο Γιάννης Λαμπρόπουλος έξω. Ο Ζουρίς. Αναφορά από την βασική γραμμή για τον Κολοσσό. 52 στο ρολόι. Βασιλιάδης. Παίζει με πλάτη, γυρνά από τον δεξιό μου και την λένε και αυτή. Πολύ πολύ καλός απόψε ο περιφερειακός του Κολοσσού. Λαμπρόπουλος γύρισε εξαιρετικά και τελείωσε μανά από το lay-up. 29-45. Να πει 43. 43. Πάσα έξω, Ρούσης, είναι άστοχος. Ντούζας 12, 8, 7, Ντούζας για 3 στο σούτ του, στο σίδερο, δεύτερη ευκαιρία. Ούτε το να το βάλει, 29-43. Δεύτερο μέρος του Δεσσοφρία. 10-24 η πρώτη περίοδος, 20-19 το επιμέρους κόρ της δεύτερης, 30-43 το σκορ. Στο πρώτο μέρος από τη μία οδηγά ο Φώτης Διαμαντόπουλος με 9 πόντους και το Ντούζας με 12. Ο Διαμαντόπουλος είναι στη θέση του συνοδηγού πρωτοκαλάθη για τον Κολοσσό. Από την άλλη 13 ο Βασιλιάδης, 15 ο Σωτηριάδης. Αυτοί οι δύο οδηγούν τον χώρο την ομάδα του απόντου σήμερα, Γιώργου Ζαμπουρά. Ρούσης, πήρε θέση και τελειώσει και αυτή τη φάση ο Άρης. 30-47, μικρό το χρέμα δείξε ρίχνει το ξεκίνημα. Κουίς. Ρούζας. Βάλει και απάντησε στο κρεπτή. Περάσει στο κέντρο. Σωτηριάδης. Πάσε χαμηλά, Γιολόπουλος. Πάσε ωραία, Ρούσης με ένα φλοτεράκι. Το αφηγήθηκε το καλάθι. Πολύ πολύ ωραία επίθεση. Απόψε από τον Κολοσσό. Καλή εφηπή του Λιγία μάλλον για την Κολοσσό. Βρόπουλος αφήνει με καντό στον Ντούζα. Τρίποντα από εκείνο, μετά από τρίπλα θα το χάσει. Είναι
αντιπάλων. Συνεχίζουμε. Μπέρα στο Ρούσι, 1,5 λεπτό έχει περάσει την τρίτη περίοδο. 32-49. Λόμπα προς τον Άρη, καλή άμυνα, έχουμε φάουλ. Λάτι, Λαμπρόπουλος, απέναντι στον Αγγελόπουλο, γυρνά, μπαλά δεν το κλείνει το μάτι, κατεβάζει στον Κυριάδης. Διασμός, σπίτι μου του Σωτηριάδη και αυτό μέσα. 30-43 του πρώτου μέρους έχει γίνει 32-51. Αυτό το κουμπαράκι από τον Μπουζά. Από τον Αγγελόπουλο. Κατά 2.55 53 μάλλον. Βολές το φάουλ του Βασιλιάδη. Time out. Δύο βολές για τον Φωτιστό, επιστρέφει την περίοδο. Τελικά και το 30-43 του πρώτου μέρους έγινε 32-53 σε 2,5 λεπτά. Μέσα η δεύτερη μπάλα, παραλίγο να δείξει ένα πολύ πολύ παιχνίδι εδώ. Τριφαντάκι από τον Σωτηριάδη μέσα και αυτό. Τριφαντόπουλος δεν πέρασε πας. Συλλαγητάκι με συγγνώμη. Καροκόπος. Λύστηκε και έβγαλε έξω και πάλι στον Βασιλιάδη. Στο πίκο ο Άλης ο Ρούσης, Χαροκόπος για 2 με ταμπλό από την γωνία. Πάσα έξω, Λαμπρόπουλος, που θα φύγει το πίκ, στο και για 3, το χάσε, αλλά βγαίνει εκτός. Λεπτά στον φωτεινό που είναι κάποιος Ζωφριάς. Δύσκολο το φλότερο από τον Βασιλιάδη. Βάζει ο Ντούζας. Είναι πίσω του. Διατρής ο Φώτης. Είναι άτυχος. Ο κουτικό ρυμπάμου του Λαμπρόπουλου. Μπατσίκα τον πιέζει. Το χάνει ο ψηλός. Για το σουτ είναι άστοχο. Μουδάς πέρασε, πιέστηκε, το χάσε μπροστά στα ψωμένα χέρια του Σωτηριάδη, ο Λαμπρόπουλος είναι εκεί. Πάσα στο Ρούσι, ο Αριστοτέλης κλείστηκε, το χάσε, ζουρισμάζεται και από τον Μπουζά. Σκορτοφέντα γουέ του Μπουζά. Και αυτό. 35. 37-58 μάλλον. Με φάουλ. Με
έτσι. Μπάουν θετικό. Ο Τυριάδης. Μπαίνουν όλα τώρα. 37-60. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Πασά χαμηλά. Με πλάτη. Άστο το τελείωμα. Λαμπρόπουλος. Θα στοχίσει από κοντά. Βασιλιάδης. Παίρνει θέση, μάχεται και κερδίζει βολές. Μέσα στην τρίτη. Ο Κούς είτε μας να μπει στο παρκέ. Και η δεύτερη, 31-61, 62 μάλλον. Κουίς, άφησε δίπλα του. Μπρόπουλος, Γιαμαντόπουλος, προσπίχθηκε στο αυτοφύ για 3. Πέρασε χαμηλά στον Ζούρι, ξαναπήρε υποκαλύτερη τοποθέτηση τώρα. Να δεν διάστα από την περιφέρεια. Ρούσης. Άστο κοντοσούτ, Μπατσίκας. Πάθος το κόψιμο, Σωτηριάδης για 2. Βάντου Διαματόπουλου. Αλλαγές μέσα ο Λαμπρόπουλος στη θέση του νεοφώτης του. Λαμπρόπουλος. Πέρασε από το λιάδο μέσα και αυτό από τον Σύλλο. Συνεχίζει να δημιουργήσει μαζί με τον νεοφώτης και τον Δούζα επίσης προσπαθούν να κρατήσουν κοντά τα 30 χιλάκια. 2,5 λεπτά για να κλείσουν την τρίτη περίοδο. Για 3 η απάντηση. Είναι πραγματικά φοβερό το τρίτο εργάλο που κάνει ο Κολοσσός. Έχει βάλει ήδη το δόκο της πόντης. 2 Ζουλεζούρης. 22 πόντους και μένουν και 2 λεπτά στο ρολόι. Καλάδι θα έρθει σε λαθμιασμό. 24 μετά το συν 2 από τον Αγγελόπουλο. 41-67. Ο Κολοσσός έχει τα βάλια του στην περίοδο και νομίζω ότι καθαρίζει από νωρίς το παιχνίδι. Διαμαντόπουλος. Τσίκας πιέζει. Ζούρης για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Βασιλιάδη. Ωραία πάσα χαμηλά. Αγγελόπουλος. Και αυτό. 41-69. Κούις. Εγκαλέξω. Τρυποντάκι. Άστοχο. Έδωσε ο Κολοσσός. Βασιλιάδης. Σωτηριάδης πιέζεται. Η μπάλα πάει στον Αγγελόπουλο. Τελευταία 45 δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Χαροκόπος από τα αριστερά. Ύψωσε και το βάλε και αυτό με ταμπλό. Φοβερά ποσοστά ο Κολοσσός. 41-71 το σκορ. Λαμπρόπουλος. Είναι άστοχος. Βάζω τον Αργόπου μία επίθεση. Φωνάζει ο Παναγιώτα από τον Πάκο και το βίντεο. Όλος ο Κολοσσός είναι για τον Κολοσσός. Ο Τριάντης κοίταγε τα πουλιά. Λαμπρόπουλος από τα δεξιά. 43-71. 9 δεύτερα για τους μαύρους.
Κόπο στα 3. Μπατσίκας, αστοχή. Τελευταίο δεκάλυτο εδώ στη Ζωφρία, 43-71. Πρώτη επίδυση για τα κόκκινα 30 φυλάκια. 28 πόντι στην τρίτη περίοδο των Κολοσσό, ο οποίος είναι εκοφαντικός. Αν συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, μπορεί να φτάσει και τους 100 πόντι. Δύσκολο το spin μου. Αλλιώ την παραδείγματο από τα χέρια του. Πώς καλά δύο πρώτες επιθέσεις των ομάδων. Ζούρις για δύο, σημαδεύει το σίδερο, rebound από τον Λαμπρόπουλο. Κουίς και αυτό δείχνει τη δίκη του, καθώς επιτυχεί. Βασιλιάδης, πήρε το πικ. Ωραία η spin μου, το καλάθι θα έρθει από τον Μεταρκόπο. Έξω, Κούις από την περιφέρεια, είναι άσχο δεσφορά, ρεμπόν τον Αγγελόπουλο. Ας χαμηλά. Το βλέπω σε αυτό το κάνει ο Παρακόπος, θα μην βγήκε. Κούις. Παίζει με πλάτη, κλείνεται. Κατοχή περνάει στον Κολοσσό. Καλή πίεση, Ντούζας. Περνάει από τα αριστερά, υψώνει και το βάζει με τα μπλο. Πιέσουν λίγο παραπάνω τώρα τα 30 φυλάκια. Ξάνουν την... Πάνω πάνε πιο ψηλά την άμυνα τους. Χαροκόπος με πλάτη. Καλάθι. Και φαουλ. Και ρέγια μας ο τρίποντο. Σε βολή, γόντζουν το φώτις του. 2,5 λεπτά έχουν περάσει την τελευταία περίοδο. Μέχρι στιγμής η εικόνα δείχνει Κολοσσό. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανάγκη για αυτά τα τροδαφυλάκια. Η εικόνα του μάτσου, ξαναλέω, δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Κολοσσό σήμερα είναι πολύ καλός, επιθετικά κυρίως. Έχει πάρα πολύ βοήθεια. Βασιλιάδης και Ροτεριάδης, οι δύο που έχουν ξεχωρίσει. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, έχω να έχω δει στατιστικές κλπ. Όχι, περνάει στα 30 φυλάκια, 3 δεύτερα με τον Πατσίκα. Κουίς, τρίποντο, άστο από τις 45, φοβερή πάσα. Έσωσε, αλλά αν εγώ τους δεν τη λέει στη φάση. Σούσε ο Ζούρης. Καλή σταυρωτή. Ωραία, πάσα μέσα από την πλάτη, το τελείωμα δεν θα έρθει. Ναι, ευκαιρία, φλωτεράκι. Άτυχος τώρα ο Μπατσίκας. Καμπρόβουλος. Εδώ από τον Μπατσικά, βολή για τον Ζούρι.
πίσω. Πείτε και 47. Κόπος. Δύσκολο το fade away στο σίδερο, rebound του Ζούρι. Βάζει ο Διαμαντόπουλος. Πάει προς το καλάθι, αφήνει δίπλα του Κουις, Ντούζας, για τρεις. Πάστο φυσί. Κοντής. Πρόλαβε να βάζει μάλλον και το Βασιλιάδη. 5 και 20. Παναγιώτη. Καλάθι, θετικό φάουλ. Είναι ωραία με τη σπίνη, Βασιλιάδης τον πιέζει και κλέβει. Καλά. Μεγάλη. Παναγιώτη τελειώνει τη φάση. Μαντόπουλος, ένα φλοτεράκι, το χάσε. Ο Ζουρίς. Μεγάλη του Αγγελόπουλου, Παναγιώτη και πάλι ξεχασμένο στον εμβριασμό. Περνά, καλά και πάρα πέρα στον Κύρι. Από κοντά σημαδεύει άστοχα. Βάζει ο Παναγιώτη. Σιλιάδης. Τέσσερα τελευταία λεπτά. Γιώτου. Για τρεις. Θα το βάλει και αυτό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να διατηρήσει την διαφορά. Παραμείναμε την παθυλακιά. Το σούτ του Μπούζα, μόνο του Χαροκόπου. Σιλιάδης. Πικ. Πάσα δεν πέρασε. Τρία και 20 για το φινάλε. Κουις. Μπρόπουλος, ωραία πάθα στον Φώτη που ήταν ξεχασμένος κάτω από την μπασκέτα και τελειώνει τη φάση. Κάπου σπάσα. Μπρόπουλος με το αριστερό, ωραία γύρω στην κίνηση. Κάτι συνθέτει. Λιάδης ύψωσε προς τον Αγγελόπουλο, ωραία φάση. 54-84. Διαμαντόπουλος θα πιεστεί και θα πάρει το φάλα από τον Πατσίκα. Φορά από το πλάι. Ντόπουλος, Ντούζας, για τρεις, ναι.
57, 54. Πλάτη ο Αλφοτέλης. Φάλ ψηλά. Ήρθε με τη spin move Μπατσίκας, δεν κοίταγε την μπάλα. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα του μάτς. Παυρόπουλος πίνει στη φάση. Καναγιά του κόβει ο Ρούσης, πάσα στον Μπατσίκα, ο οποίος είναι ξεχασμένος, λουξάει. Μπατσίκας. Ωραία, πάνω στο κόψιμο, Σωτηριάδης, αστοχή λοιπόν του Τουζά. Έχει κάνει καλό μας απόψε. Τουζά σε ένα δύσκολο balance shoot, την μπαλά τον πουλάει. 9 και 10. Τσίκας. Παναγιώτου. Πιέστηκε, βρήκε ωραία πάσα, χαροκόπος, Πατσίκας. Σωτηριάδης για 3, αστοχός. Δεν ισχύει το θετικό rebound. Δεν τελειώσει τη φάση. Διαβάζει ο Κουίς. Έλα τον Άρη. Χαροκόπος τώρα. Τρίτσο Παναγιώτου είναι αστοχός. Μεγάλη καμπύλη. Τελευταίο μισό λεπτό. Στην τελευταία επίδεση του μάτς. Αυρόπουλος για 3, θα το χλάψωσει. Δεν προχωρήσει σε επίδεση ο Κολοσσός. Μπατσίκας απλά συγκρατεί. Τέλος μάτς, με εμφαντικό τρόπο η δεύτερη νίκη του Κολοσσού για φέτος. 62-84 από το μισό σκορ εδώ στην Ουκρανία. Από την καλό βραδάκι σε όλους.